Διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 999, είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους και από το εδάφιο 21. 21 εδάφιο, σελίδα 999, κεφάλαιο 7, ζήτα κεφάλαιο, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Σήτα κεφάλαιο 21 εδάφιο, 7 κεφάλαιο 21 εδάφιο. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστι σε με το κακόν. Διότι ιδίνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά των εσωτερικών άνθρωπων. Βλέπω όμως εν τες μέλεσή μου άλλο νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας, τον όντα εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τις δι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με το νουν μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Δεν είναι τώρα λοιπόν ούτε μία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν της σαρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ζώντες κατά τη σάρκα τα της σαρκός φρονούσι, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν. Επειδή στον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσωσι εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών, θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν αδελφοί είμεθα χρεώστε, ουχή εις την σάρκαν, ώστε να ζώμεν κατά σάρκαν. Διότι αν ζείτε κατά σάρκαν, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά αν ζείτε κατά σάρκα δια του πνεύματος, αλλά αν ζείτε κατά το πνεύμα δια του πνεύματος, θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, τότε θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας δια να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας δια το οποίο κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αλλά αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, δια να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Αμήν. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην εκκλησία αυτή όλοι μας αυτοί που τους έφερε ο Θεός, είμαστε ή πρέπει να είμαστε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού, εάν συμπάσχομεν, δια να γίνομεν συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Είναι δηλαδή ένας αγώνας που ο στόχος μας είναι να εισερχόμεθα δια της στενής πύλης και είναι και μία δύσκολη ζωή για να συνεχίζουμε να περπατάμε την τεθλιμμένη οδό.
Θα μπορούσε να ήταν όλα πάρα πολύ εύκολα. Ούτε αγώνας, ούτε θλίψεις. Με μία προϋπόθεση. Όταν αναγεννόμεθα, να φεύγει ο νόμος της σαρκός και της αμαρτίας μέσα από το σώμα μας, το οποίο όμως δεν ισχύει. Αυτό πρέπει να το θανατώνουμε. Και θανατώνεται και μπορούμε να θανατώνουμε τα έργα της σαρκός, άρα το φρόνημα της σαρκός, μόνο εάν περιπατούμε κατά το Πνεύμα και μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με τα βεβαιότητας λέει «Εξεύρω λοιπόν τον νόμον αυτόν που φανερώνει ότι εγώ μεν θέλω να πράττω το κακό, το καλόν και χαίρομαι εις τον νόμο του Θεού κατά των εσωτερικών άνθρωπων, όμως μέσα μου βρίσκεται το κακό. Και γιατί βρίσκεται το κακό? Γιατί βλέπω στα μέλη μου έναν άλλο νόμο να αντιμάχεται τον νόμο της νοός μου και να με εχμαλωτίζει εις τον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα στα μέλη μου». Εξεύρει, δεν έχει καμία αμφιβολία, ότι μέσα στα μέλη του βρίσκεται ο νόμος της αμαρτίας, ο νόμος της σαρκός, γιατί βρίσκεται ακόμη μέσα σε αυτό το χωικό σώμα, το σώμα του θανάτου, και εκδηλώνεται αυτός ο νόμος της αμαρτίας με τα έργα της σαρκός, με θυμούς, με φθόνους, με μάχες, με επιθυμίες κακές, με υπόνοιες πονηρές. Άρα λοιπόν, για να συντριφθεί αυτός ο νόμος που υφίσταται, που υπάρχει μέσα μας, και είναι ο νόμος του Ισάφ που τον είχε κυριαρχήσει, χρειάζεται να αγωνιζόμεθα τον αγώνα τον καλό, να συμπάσχουμε μαζί με όλους τους Αγίους διά του Ιησού Χριστού, για να γίνουμε συμμέτοχοι της δόξης του Χριστού και εν τέλει πραγματικά κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, σαν τέκνα Θεού, δηλαδή να διοικούμεθα υπό του Πνεύματος του Αγίου, ώστε πραγματικά να είμαστε παιδιά Θεού, δηλαδή να περπατούμε όχι κατά τη σάρκα εκπληρούντες τα έργα και τις επιθυμίες του σαρκός, αλλά να περπατούμε κατά το Πνεύμα, ώστε δια του Πνεύματος του Αγίου να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος, ώστε να ζούμε στην παρουσία του Θεού. Και αυτό είναι ένας αγώνας. Αυτό δεν είναι απλό, είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Και μάλιστα τόσο δύσκολο, τόσο δύσκολο που ο Απόστολος Παύλος το λέγει αδύνατον, ώστε να μην μπορεί ο άνθρωπος με τις δικές του ικανότητες, δυνατότητες και προσπάθειες να γίνει εκτελεστής του νόμου. Γι' αυτό και αναφωνεί: «Ταλέπορος άνθρωπος είμαι εγώ. Ποιος λοιπόν θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό του θανάτου?» Και η απάντηση, αδερφοί αγαπητοί, είναι μία και μοναδική: μόνο ο Θεός, και μάλιστα μόνο δια του Ιησού Χριστού, και μάλιστα μόνο εν Πνεύματι Αγίω. Άρα λοιπόν, αναγνωρίζοντας ότι μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω μπορεί να μεταμορφώσει τον χωικό άνθρωπο σε πνευματικό άνθρωπο, ομολογεί και λέγει: «Άραγε, εγώ αυτός με το νουν θα δουλεύω τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα όμως είμαι καταδικασμένος να δουλεύω τον νόμο της αμαρτίας».
Και η ελπίδα μου, η μόνη ελπίδα μου, είναι βοηθός μου στον αγώνα αυτό, να είναι ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Τη χριστιανική ζωή που ο Θεός θέλει για τον κάθε έναν από μας, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να την εκπληρώσει και να την περπατήσει. Και μια φορά ακόμη θα πούμε ποια είναι η χριστιανική ζωή την οποία θέλει ο Θεός μέσα στην προσωπική μας πορεία. Πέντε πράγματα βασικά. Πρώτον, πνευματική εκκλησιαστική ζωή εμένοντας, προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Δεύτερον, πνευματική προσωπική σχέση του καθενός μας μέσα από το Λόγο του Θεού και στο ταμείο μας, εκεί που αποκαλύπτεται ο Πατέρας εν το κρυπτό δια του Ιησού Χριστού, και ο άνθρωπος γνωρίζει πια τον αποκαλυπτόμενο Θεό αλλά και τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο δια Πνεύματος Αγίου. Τρίτον, μέσα στην Εκκλησία μας έδεσε ο Θεός φυλακές του αδελφού μας. Εκπληρούνται στην εντολή του Κυρίου, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Ο χριστιανός λοιπόν που διάγει πνευματική χριστιανική ζωή φροντίζει, περιθάλτει, προσέχει, επειδή αγαπάει, μακροθυμεί, υπομένει, δικαιολογεί, συγχωρεί τα λάθη του αδελφού του, και αν θεωρεί ότι κάποια στιγμή είναι δυνατός, βαστάζει τα ασθενήματα των αδυνάτων. Σε όποια μορφή δύναμης και αν έχει, και αδυναμίας αν έχει ο αδελφός του. Τρίτον, γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο μέσα στην Εκκλησία, είναι στον τέταρτον είναι στον κόσμο. Στον κόσμο ο Χριστός μας κάνει φως και πρέπει να είμαστε φως. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός μας είναι αγαθός, τότε μόνο το σώμα μας είναι φωτεινό. Αν έξω στον κόσμο ο οφθαλμός μας είναι πονηρός, τότε όλο το σώμα μας είναι σκοτεινό και ποτέ δεν είμαστε φως. Σείς είστε το φως του κόσμου. Σείς είστε το άλας της γης. Ουδείς ανάψας λίχνων κρύβει, λέγει ο Χριστός, κάτω από το μόδιον. Αλλά το βάζει στο λιχνοστάτι για να φέγγει και να βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και να δοξάζουν τον Πατέρα μας στον ουράνιο. Και τέλος, ο χριστιανός έχει πνευματική χριστιανική ζωή απέναντι αυτών που τον εχθρεύονται, που τον μισούνε, που τον καταρώνται και που τον κακοποιούν. Και έχει σωστή πνευματική ζωή να προσεύχεται, να τους αγαπάει, να τους ευλογεί και να τους αγαθοποιεί. Αυτή η ζωή χριστιανική αδύνατον είναι να πραγματοποιείται από οποιονδήποτε άνθρωπο με τη δική του προσπάθεια, τη δική του αφιέρωση, τη δική του δύναμη, τη δική του ακόμη προσευχή. Ο Απόστολος Παύλος είναι βέβαιος, γι' αυτό λέει, από το σώμα αυτό του θανάτου εμέναν τον ταλέπορο άνθρωπο θα με ελευθερώσει μόνο ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και εξηγεί. Γι' αυτό καμία κατάκριση και καταδίκη δεν υπάρχει στους εν Χριστώ Ιησού, τους χριστιανούς δηλαδή, τους οποίους ο Χριστός πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία του την Αγία. Αλλά ποιους, όχι όλους. Ουδε μία κατάκριση δεν υπάρχει εις τους εν Χριστώ Ιησού, όχι όλους. Μόνο τους περιπατούντας κατά το Πνεύμα και σε καμία περίπτωση στους περιπατούντας κατά τη σάρκα. Άρα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αναγεννημένος, βαφτισμένος εν ύδατη, βαφτισμένος σε Πνεύματι Αγίο, με τάλαντα, με χαρίσματα, με διακονίες,
Εάν δεν θέλεις να υπάρχει στη ζωή σου και αν δεν θέλουμε να υπάρχει στη ζωή μας κατάκριση και καταδίκη, είναι ανάγκη να προσέχουμε όχι μόνο να ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά και να περιπατούμε κατά το Πνεύμα, διότι μόνο ο νόμος του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή την εν Χριστώ μας ελευθερώνει, μπορεί να μας ελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας, γιατί είναι αδύνατον ο νόμος του Θεού που είναι ανίσχυρος να μας ελευθερώσει. Γι' αυτό και ο Θεός έπεμψε τον Υιόν του το μονογενή με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και για την αμαρτία μας, και έτσι κατέκρινε την αμαρτία μέσα στη σάρκα μας, και τότε εκπληρούται η δικαιοσύνη του νόμου του Θεού. Είμαστε εκτελεστές του νόμου, εκπληρούται η δικαιοσύνη του νόμου του Θεού μόνο εις τους περιπατούντας κατά το Πνεύμα και ποτέ στους περιπατούντας κατά τη σάρκα. Πολύ κρίσιμο σημείο χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής του χριστιανού είναι πώς περπατάμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όχι πώς προσευχόμεθα, όχι τι πιστεύουμε εν τέλει, όχι τι ζούμε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, διότι δια της πίστεως είμαστε σεσωσμένοι. Και τούτο είναι δώρον Θεού, χάρις Χριστού, για να μην καυχηθεί ουδέ μία σάρξ. Δια της πίστεως μας αναγέννησε ο Χριστός, δια της πίστεως βαφτιστήκαμε εν ύδατη εις άφεση αμαρτιών, δια της πίστεως ελάβαμε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δια της πίστεως μας χαριτώνει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία Του. Αλλά ουχή δια δυνάμεως σου, δε δια ισχύος ανθρωπίνης, δια της δυνάμεως μόνο του Πνεύματος του Αγίου θα μπορέσουμε να περπατάμε κατά το Πνεύμα ευαρεστούντες τον Θεό και Πατέρα μας στην προσωπική μας ζωή. Θα μπορούσα να αναφέρω την οικογενειακή και την εκκλησιαστική που είναι αληθές, αλλά σήμερα το μήνυμα από τον ουρανό απευθύνεται στην προσωπική μας ζωή, αγαπητά μου αδέλφια, στην απολύτως προσωπική μας ζωή, εκεί που είσαι εντελώς μόνος σου και μόνη σου. Γιατί μπορεί να έχουμε και οικογένεια και παιδιά και αδελφούς και αδελφές και εκκλησία, αλλά μόνος σου είσαι πάντοτε στην παρουσία του Χριστού. Μόνος σου κρίνεσαι. Μόνος σου θα περιμένεις την ημέρα του Κυρίου που είναι εγγύς και θα αλλάξει τα πράγματα, είτε προς το αγαθόν είτε προς το χειρότερον. Και μόνος σου τελικά θα εργάζεσαι το έργο του Κυρίου, περπατώντας μόνος σου κατά το Πνεύμα και απορρίπτοντας το φρόνημα της σάρκας και το περπάτημα κατά τη σάρκα. Γιατί είναι γεγραμμένο, μόνο αν περιπατείτε κατά το Πνεύμα δεν θα εκπληρώνετε την επιθυμία της σαρκός. Εάν δεν περιπατείτε κατά το Πνεύμα, χάσετε την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, την οδηγία και την κατεύθυνση και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, τότε εξάπαντος θα εκπληρείτε τις επιθυμίες της σαρκός και θα καταλήξετε η ευλογημένη του Πατρός να περπατάτε την οδόν του Ισάφ, να περπατάτε με τη σοφία του Ισάφ τη γήινη, τη ζώδη και τη δαιμονιώδη. Και τούτο είναι απολύτως επικίνδυνο πάντοτε για όλους τους χριστιανούς, ιδιαιτέρως όμως για τους χριστιανούς της τελευταίας γενιάς, που δεν περιμένουν ο Κύριος να έρθει να τους παραλάβει με προσωπική πρόσκληση, όπου θα μπορέσουν έστω και την τελευταία στιγμή να μετανοήσουν και να επικαλεστούν το όνομα του Χριστού, αλλά η τελευταία γενιά περιμένει εν γέννη ο Κύριος να έρθει να μας παραλάβει με την αρπαγή της Εκκλησίας, και τότε
εάν δεν είμεθα εκ των περιπατούντων κατά το πνεύμα, ο Θεός θα διακρίνει ότι είμαστε εκ των μωρών παρθένων και όχι εκ των φρονίμων. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσι. Οι δε ζώντες κατά το πνεύμα, φρονούν τα του πνεύματος. Και εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι τι φρονούμε. Και θα επαναλάβουμε μια φορά ακόμη. Πόσο ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να περπατάει κατά το πνεύμα, που σημαίνει με οδηγία και διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Με οδηγία στην καρδιά και διοίκηση στο νου, για να είναι αληθώς παιδί Θεού. Γιατί ο άνθρωπος είναι τριαδικός. Έχει σάρκα, ψυχή και πνεύμα. Και η σάρκα εκδηλώνεται με τη ζωή του και τις επιθυμίες της σαρκός. Που απλά μπορούμε να πούμε αρέσκεται ο άνθρωπος, του αρέσει. Από το πιο απλό, εμένα μου αρέσει το ψάρι να τρώω, εσένα σ' αρέσει το κρέας και στον άλλον αρέσει ο αστακός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αρέσκεια του ανθρώπου. Η αρέσκεια του ανθρώπου οδηγεί τον άνθρωπο στο να πάρει αποφάσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν που περπατάει κατά το πνεύμα αποφασίζει με τις επιθυμίες της σαρκός. Ο άνθρωπος όμως που θέλει να περπατάει, ο άνθρωπος που περπατάει κατά τη σάρκα αποφασίζει με τις επιθυμίες της σαρκός. Ο άνθρωπος όμως που θέλει να περπατάει κατά το πνεύμα πηγαίνει σε αυτόν μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω και ομολογεί ότι εγώ ο σαρκικός άνθρωπος, η σάρκα μου θέλει, του αρέσει αυτό. Εσένα Κυρία μου τι σου αρέσει? Και τότε θα διαπιστώσει ότι ο Θεός θα επέμβει και θα το αποκαλύψει. Αυτός που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό στο ταμείο του ανθρώπου, την αρέσκεια του Θεού για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος που περπατάει κατά το πνεύμα θα ενθουσιαστεί από την πρόταση του Κυρίου των δυνάμεων στη ζωή του και θα πάρει πια απόφαση και δεν θα περπατάει κατά την αρέσκειά του αλλά κατά την αρέσκεια του Θεού. Αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι και ψυχή και εκδηλώνει την ψυχή με την καρδιά και τις επιθυμίες, καθώς λέει ο Θεός, οι βουλές μου, οι επιθυμίες μου δεν είναι βουλές σας, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό που επιθυμεί η καρδιά του απέχει όσο ο ουρανός από τη γη, από αυτό που επιθυμεί η καρδιά του Θεού. Αυτό που θέλει δηλαδή ο άνθρωπος απέχει όσο ο ουρανός και η γη από αυτό που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό ο άνθρωπος που θέλει να περπατάει κατά το πνεύμα πηγαίνει στον Πατέρα τον Ουράνιο, τον μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει και να τον σώσει, να περπατήσει κατά το πνεύμα και του λέει αυτό θέλω εγώ, εσύ Θεέ μου τι θέλεις. Και ο Θεός άμεσα απαντάει σε αυτόν που ζητάει με παρησία κατά το θέλημα του Θεού και θα του παρουσιάσει και πάλι το θέλημα το δικό του ο Θεός. Και πολύ εύκολα ο άνθρωπος θα μπορεί να απορρίψει πια το θέλημα το δικό του, το ανθρώπινο, το οποίο ήταν τόσο ισχυρό όταν το ήθελε, όταν θα σταθεί μπροστά στο θέλημα του Θεού, το οποίο είναι τόσο ένδοξο όταν του αποκαλυφθεί. Και γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, με τη βοήθεια του Χριστού, έστω και αν η καρδιά του δεν το θέλει, αυτός θα το εκτελέσει και θα είναι ευάρεστος εις τον Θεό. Και θα μπορεί δια πνεύματος να καταστρέφει τα έργα της σαρκός. Τα έργα της σαρκός, κατά το φρόνημα της σαρκός, που θέλουν τα γήινα, θέλουν τα σαλευόμενα, θέλουν τα προσωρινά, ενώ ο Θεός και ο άνθρωπος του Θεού θέλει τα ουράνια, τα ασάλευτα και τα αιώνια. Αλλά ο άνθρωπος έχει και πνεύμα. Και το πνεύμα είναι η λογική του ανθρώπου. Αυτό που λέει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, και το ξέρει ο άνθρωπος, ότι η οδή μου δεν είναι οδή σας. Η γνώμη μου δεν είναι γνώμη σας. Η κρίση μου δεν είναι κρίση σας. Η δικαιοσύνη μου δεν είναι δικαιοσύνη σας.
Το σχέδιο μου για σένα δεν είναι σχέδιο που έχεις εσύ για τον εαυτό σου. Και το έργο μου για σένα δεν είναι αυτό το οποίο εσύ θέλεις να εργαστείς. Αυτά απέχουν ως ο ουρανός και από τη γη. Και τότε ο άνθρωπος και πάλι προσευχόμενος στο ταμείο του μέσα με το Λόγο του Θεού, και κάντε το σας παρακαλώ αδελφοί, θα δείτε τη μεγάλη διαφορά. Όταν μπαίνετε στο ταμείο σας και γονατίζετε, πάρτε μαζί σας τη γραφή και αρχίστε να τη διαβάζετε. Και τότε θα δείτε πως θα ζωντανεύει ο Λόγος του Θεού και ο Θεός θα σας αποκαλύπτει εν το κρυπτό και θα σας ανταποδίδει εν το φανερό. Θα σας αποκαλύψει το δικό του σχέδιο, το δικό του έργο, τη βουλή, την καλή που βουλεύεται για σένα. Και η ζωή σου πια θα είναι μέσα στη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Διότι εάν δεν είναι, το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις το Θεό. Επειδή το νόμο του, στο νόμο του Θεού δεν μπορεί να υποταχθεί, ούτε υποτάσσεται, και όσοι δεν είναι της σαρκός δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Ενώ όσοι είναι του Πνεύματος αρέσουν στο Θεό. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ένα ωραίο παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό σε ποιον θέλεις να αρέσεις. Βλέπεις μια κοπελίτσα που στολίζεται, ντύνεται, κάνει τη φράντα της έτσι, κάνει τα μαλάκια της έτσι, χαμογελάει παράξενα, παίρνει ένα ύφος. Σε ποιον θέλει να αρέσει? Σε ποιον θέλει να αρέσει? Πάντως όχι στο Χριστό. Βλέπεις ένα νέο που δίνει τα μπράτσα του, το σώμα του, τα λόγια, έξυπνος, μεγάλος. Σε ποιον θέλει να αρέσει? Πάντως όχι στο Χριστό. Και εν πάση περιπτώσει αρέσει στο διάβολο, και πρέπει να τα λέμε όλα με παρησία. Αντίθετα, μια κοπέλα σεμνή, Αγία, που ο στολισμός της είναι το πράον και ησύχιον πνεύμα, το οποίο είναι βάρεστον εις το Θεό, που δεν της αρέσει να βάφει τα μάτια της, να βάζει εκείνο τούτο και από τ' άλλα και διάφορα χρυσά, ασήμια και ό,τι άλλο πρόσθετο, αλλά της αρέσει να αρέσει στο Χριστό και φροντίζει να αρέσει στο Χριστό. Το ίδιο και ο νέος, αλλά όχι μόνο οι νέοι αδελφοί, και οι μεγαλύτεροι και οι μεγαλύτεροι και όλοι μας. Σε ποιον θέλουμε να αρέσουμε? Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα και θα μπορέσεις να το καταλάβεις από τις κινήσεις σου, τις σκέψεις σου και τις επιθυμίες σου. Εγώ θέλω να αρέσω στον Κύριό μου. Και επειδή φοβάμαι μήπως το λέω με τα στόμα, βόηθα με Χριστέ μου να αρέσω σε σένα. Βόηθα με Χριστέ μου να αρέσω μόνο σε σένα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, γιατί θέλουμε να αρέσκομεν εις ανθρώπους και όχι εις τον Θεό. Δεν θέλω να αρέσω σε κανέναν άνθρωπο. Θέλω να αρέσω στον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Αμήν αδέλφια μου. Αμήν. Τόσο σοβαρό, τόσο κρίσιμο σημείο. Σεις όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα πια που καταλάβατε και που θέλετε, δεν είστε πια της σαρκός, αλλά του Πνεύματος του Αγίου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Και κατοικεί εν δόξη. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί. Κατοικεί. Όχι είμαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Κατοικεί, δοξάζεται, με οδηγεί, με κατευθύνει, με διοικεί. Είναι ο κυρίαρχος στη ζωή μου. Είναι το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος στη ζωή μου, στην Εκκλησία, αλλά μένουμε στην προσωπική μας ζωή. Είναι, θα είναι μόνο αν έχουμε το φρόνημα του Χριστού, που εν μορφή Θεού υπάρχουν δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά θυσίασε τα ουράνια παλάτια της δόξας για να κάνει το θέλημα του Θεού. Και έτσι, αφού εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα, αφού απαρνήθηκε τον εαυτό του, πήρε το σταυρό του. Και εκένωσε, και αφού και λαβών δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Ποιος? Ο παντοδύναμος, ο αιώνιος.
ο Κύριος, ο αληθινός Θεός, όμοιος με τους ανθρώπους. Και όταν βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τι έκανε? Ταπεινώθηκε. Ταπεινώθηκε γενόμενος υπήκοος στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου και το φρόνημα του Χριστού. Και μέχρι πότε? Μέχρι θανάτου. Και χρονικά και ουσιαστικά. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να ξεφύγει από το θάνατο, αλλά ήρθε για να πεθάνει. Και μας ο Θεός μας θέλει να μην θέλουμε να ξεφύγουμε το θάνατο μέσα από τον κόσμο, αλλά να είμαστε πεθαμένοι κατά τον κόσμο, ζωντανοί στο Χριστό. Τι σημαίνει πεθαμένοι? Πεθαμένοι κατά το φρόνημα της σάρκας, κατά την επιθυμία της καρδιάς και κατά την αλαζονία του βίου. Εάν λοιπόν το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού κάποιος δεν έχει, δεν είναι του Χριστού. Μα είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι του Χριστού. Δεν είναι του Χριστού. Δεν ανήκει στο Χριστό. Δεν είναι Κύριός του και Θεός του ο Χριστός. Δεν είναι Κύριος στη ζωή του ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Γιατί εάν ο Χριστός ήταν Κύριος, τότε το σώμα μας θα ήταν νεκρό για την αμαρτία και το πνεύμα μας θα ήταν ζωντανό για τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν, μόνο εάν κατοικεί μέσα μας το πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Χριστόν εκ νεκρών, τότε αυτός που ανέστησε τον Χριστόν εκ νεκρών δια του Πνεύματος του Αγίου θα ζωοποιήσει και θα ζωοποιεί τα θνητά σώματα, το σώμα αυτό του θανάτου που ο Παύλος έλεγε ποιος θα με ελευθερώσει. Μόνο λοιπόν, επαναλαμβάνω, αν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού, κατοικεί, είναι Κύριος, και το φρόνημα του Χριστού κυριαρχεί στη ζωή μας, τότε αυτός που ανέστησε τον Χριστό δια Πνεύματος Αγίου, αυτός ο ίδιος ο Θεός θα αναστήσει και μας τα σώματα αυτά του θανάτου εις ζωήν αιώνιον και για τη δόξα του Θεού. Άρα λοιπόν, αδερφοί, είμαστε χρεώστες όχι στη σάρκα ώστε να εκπληρώνουμε τις επιθυμίες του σαρκός, γιατί θα πεθάνουμε. Διότι αν ζούμε κατά τη σάρκα θα πεθάνουμε. Σήμερα λοιπόν μας προσκαλεί ο Θεός να καταδικάσουμε τη σάρκα μας, να καταδικάσουμε το φρόνημα της σάρκας, να ζητήσουμε από το Θεό να μας βοηθήσει, να είμαστε του Πνεύματος, να μην εκπληρώνουμε τις επιθυμίες της σάρκας, αλλά να εκπληρώνουμε τις επιθυμίες του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Αδελφοί αγαπητοί, είναι μια πρόσκληση. Μια πρόσκληση, σαν να είναι ο Χριστός εδώ. Έτσι τουλάχιστον όπως έδειξε σε μένα. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου. Θέλεις να πας πίσω από τον Χριστό? Θέλεις να περπατάς μαζί πίσω από τον Χριστό? Πρέπει να παρνηθείς τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να περπατήσεις κατά το πνεύμα και να θανατώνεις τα έργα της σαρκός δια Πνεύματος Αγίου. Να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Να πάρεις το σταυρό σου. Δεν είναι εύκολο να κουβαλάς το σταυρό σου. Πιο εύκολο είναι να τον εγκαταλείψεις το σταυρό σου. Αλλά ο Θεός θέλει να πάρουμε το σταυρό μας. Και τότε θα μπορούμε και ο Θεός θα μας βοηθάει να ακολουθούμε Αυτόν. Μόνο τότε. Γιατί? Γιατί μόνο όσοι διοικούνται δια του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή οι περιπατούντες κατά το Πνεύμα και θανατώνουνε δια του Πνεύματος τις πράξεις του σώματος, μόνο αυτοί θα ζήσουν
γιατί μόνο αυτή είναι η Θεού. Δεν είναι εύκολο, είναι αδύνατον, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό του θανάτου? Όμως μη φοβάστε. Δεν ελάβαμεν πνεύμα δουλείας, πνεύμα δουλείας, ούτε πνεύμα δηλείας. Δεν ελάβαμεν πνεύμα δουλείας, δια να φοβούμεθα πάλι, αλλά πνεύμα υιοθεσίας, για να κράζομεν δόξα στον Πατέρα Θεό. Αβά ο Πατήρ. Και δεν ελάβαμεν πνεύμα δηλείας για να φοβούμεθα πάλι, αλλά λάβαμε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, για να δυνάμεθα με την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Και τότε το Πνεύμα το Άγιο θα συμμαρτυρεί με το Πνεύμα το δικό μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και τότε θα είναι βέβαιον ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, γιατί συμπάσχομεν μετά του Χριστού, έχοντας το σταυρό Του, περπατώντας το δρόμο Του, περιφρονώντας τον εύκολο δρόμο της σάρκας και τα εύκολα του φρονήματος της σαρκός, και εκλέγοντας την πύλη τη στενή και την οδό την τεθλιμμένη. Είναι προσκλητήριο. Θέλεις να με ακολουθείς? Όχι εμένα, το Χριστό. Εάν πούμε ναι, τότε μπορούμε να πούμε σαν τον Απόστολο Παύλο: ευχαριστούμε το Θεό, γιατί Αυτός θα μας ελευθερώσει από το σώμα αυτό του θανάτου, διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αυτός και μόνο Αυτός μπορεί, ο Τριαδικός Θεός, ο Πατέρας, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Μπορεί, θέλει. Εμείς δεν μπορούμε, αλλά θέλουμε. Αμήν. Να ψάλλουμε.